porque o campeonato é feito desta forma. Quando por vezes não se consegue jogar bem, ganha-se, isso é que é importante. Αυτό συνέβη για πολλούς λόγους. Όπως ξέρουμε, φυσικά και ο αντίπαλος μας δημιούργησε δυσκολίες, αν και δεν μας απειλήσε ιδιαίτερα, παρά μόνο μία φορά προς το τέλος του αγώνα. Γενικότερα όμως είχαμε άλλα προβλήματα. Είχαμε ένα πάρα πολύ κουραστικό και απαιτητικό ταξίδι και παιχνίδι στη Ρωσία, και από άψη φυσικής κατάστασης αλλά και από άψη ψυχολογικής κατάστασης. Ήμασταν πάρα πολύ εξαντλημένοι. Επίσης, ο αγωνιστικός χώρος αυτός ήταν απαγορευτικός για να μπορέσει κάποιος να παίξει καλό ποδόσφαιρο, για να παρουσιάσει κάτι καλύτερο από αυτό που κάναμε σήμερα. Και για όλους αυτούς τους λόγους σήμερα δεν ήμασταν στο επίπεδο που συνηθίζουμε και που θέλουμε να είμαστε. Σήμερα πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο για μας, για αυτούς τους λόγους που σας είπαμε. Όμως επειδή το πρωτάθλημα είναι έτσι, πολλές φορές πρέπει να το δεχτείς αυτό και να πετύχεις το πιο σημαντικό από όλα, που είναι οι τρεις βαθμοί. Πετύχαμε τους τρεις βαθμούς και είμαστε ευχαριστημένοι γιατί καταφέρουμε να κερδίσουμε ένα δύσκολο παιχνίδι και να συνεχίσουμε. Δεν πρόκειται να μιλήσει για τις αποφάσεις του διαιτητή. Υπάρχουν διαιτητές, υπάρχουν αρμόδιοι, υπάρχουν κυρωμένα γκολ. Δεν θέλει όμως να το σχολιάσει. Ζήτησα να έρθουν ακραίοι επιθετικοί. Ο πρόεδρος και η διοίκηση έκανε το καλύτερο. Έφερε καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θεωρώ ότι θα τους εντάξουμε γρήγορα στην οικογένεια και να μπορέσουμε αυτό το 15ήμερο που έχει τη διακοπή να δουλέψουμε όλοι μαζί και να παρουσιάσουμε ακόμα καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με αυτό το οποίο είδαμε και τώρα και απέναντι στον Ατρόμητο. Και αυτός είναι ο στόχος ο δικός μου. Με ενδιαφέρει και πρέπει η Λάρισα να παίζει παραγωγικό ποδόσφαιρο, να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Εξάλλου οι νίκες είναι αυτές οι οποίες οδηγούν σε ασφαλή μονοπάτια. Η σωστή λειτουργία του ΒΑΡ θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει το καχύποπτο ποδόσφαιρό μας. Αλλά μέχρι τώρα δεν μου δείχνει κάτι τέτοιο, πολύ απλά γιατί ενδεχομένως να χρειάζονται και άλλο χρόνο.